Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι οριακή. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γάζα εν αναμονή για την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, με την όλη πάντως τραγωδία να μην έχει τέλος. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό σκηνικό ξεχωρίζουν τα όσα βρίσκουν αναφορά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα σηματοδοτούνται για την μετάβαση στις νέες αυτοδιοικητικές αρχές. Στην εξίσωση πάντα και τα ζητήματα της οικονομίας. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν και στην περιφέρεια Πελοποννήσου η νίκη του Δημήτρη Πτωχού σηματοδότησε και την οριστική αλλαγή σελίδας. Ο νέος Περιφερειάρχης κατάφερε μια μεγάλη επικράτηση απέναντι σε όλα, κάτι που καταδεικνύει και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ενδιαφέρον έχει το που οι συνδυασμοί κατάφεραν να πιάσουν τα υψηλότερα τους ποσοστά, που την βάση και που ήρθαν τα limit down. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με μια τεράστια νίκη του Δημήτρη Πτωχού απέναντι σε όλα. Ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, επιλέγοντας την πορεία προς την κοινωνία, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Πελοποννήσιων πολιτών. Η ανάλυση, ωστόσο, προσφέρει ιδιαίτερα συμπεράσματα. Ο πρώτος γύρος του Δημήτρη Πτωχού του δίνει ένα ποσοστό 42,61%. Το υψηλότερό του το καταγράφει στη Μεσσηνία με 46,62%. Ακολουθεί η Λακωνία, η Αργολίδα και η Κορινθία με ποσοστά πάνω από το 40%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό του το σημειώνει στην Αρκαδία με 31,41%. Ο Πέτρος Στατούλης στον πρώτο γύρο λαμβάνει ένα ποσοστό 31,84%. Το υψηλότερό του το σημειώνει στην Αρκαδία με 42,06%. Ακολουθεί η Κορινθία, η Λακωνία και κάτω από το 30% η Αργολίδα, με το χαμηλότερο να σημειώνεται στη Μεσσηνία με μόλις 23,58%. Ο Μανώλης Μάκαρης από τον πρώτο γύρο βρίσκεται στην τρίτη θέση των περιφερειακών εκλογών με ένα ποσοστό 8,06%. Το υψηλότερό του το εντοπίζει κανείς στη Μεσσηνία με 11,89%. Χαμηλότερο στην Αρκαδία με 5,45%. Η μάχη για την τρίτη θέση ήταν σκληρή, με τον Δημήτρη Κουτσούλη να φτάνει στο 7,99%. Το υψηλότερό του σημειώνει σχεδόν με διπλάσια αναφορά στην Αρκαδία, 13,62%. Η Μεσσηνία καταγράφει χαμηλά στο 6,68% και το πλέον χαμηλότερο ποσοστό του στην Κορινθία με 5,92%. Ακολούθησε ο Νίκος Κουτουμάνος με 6,36%. Γενικά σταθερές οι αναφορές στους νομούς, με το υψηλότερο να σημειώνεται στη Μεσσηνία με 8,2% και το χαμηλότερο στην Αργολίδα με 5,29%. Στον πρώτο του γύρο, ο Δημήτρης Πτωχός καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στο Δήμο Ερμιονίδας, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, στο Δήμο Μεσσίνης, στο Δήμο Ιχαλίας, στο Δήμο Επιδαύρου και στο Δήμο Σπάρτης. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά από την αναμέτρηση της πρώτης Κυριακής είναι στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας με 23,21%, στο Δήμο Μεγαλόπολης, στο Δήμο Νεμαίας, στο Δήμο Τριφυλίας με 38,27%, στο Δήμο Άργους Μυκηνών και στο Δήμο Ευρώτα. Η Αρκαδία έχει τη δική της αναφορά στα υψηλότερα ποσοστά του Πέτρου Τατούλη, με το Δήμο Νότιας Κοινουρίας στο 57,21% και το Δήμο Νεμαίας στο 46%. Χαμηλές πτήσεις για τον κύριο Τατούλη στην Ερμιονίδα με 17,57%, όπως και στους Δήμους της Μεσσηνίας, στο Δήμο Μεσσήνης με 18,52% και τον Δήμο Καλαμάτας με 19,95%. Τα υψηλότερα του ποσοστά τα καταφέρνει στη Μεσσηνία ο Μανώλης Μάκαρης, με την Καλαμάτα να του δίνει το 16,37% και το δεύτερο διψήφιο να σημειώνεται στο Δήμο Μεσσήνης με 12,54%. Αντίθετα, κινείται χαμηλά στο Δήμο Ανατολικής Μάνης με μόλις 3,42%, έως και στο Δήμο Σπάρτης με 4,58%. Ο Δημήτρης Κουτσούλης βρίσκει το limit up του στο Δήμο Ελαφωνήσου με 24,1%. Στο Δήμο Τρίπολης πιάνει ένα πολύ υψηλό ποσοστό με 17,33% και ακολουθεί ο Δήμος Γορτινίας αλλά και ο Δήμος Άργους Μυκηνών, εκεί όπου λαμβάνει 10,93%. Καθόλου τυχαίες οι αναφορές για το τι έγινε στη Μεσσηνία για τον Δημήτρη Κουτσούλη. Τα χαμηλότερα ποσοστά του καταγράφονται στο Δήμο Δυτικής Μάνης, στο Δήμο Ιχαλίας, στο Δήμο Ερμιονίδας, στο Δήμο Επιδαύρου, αλλά και στο Δήμο Καλαμάτας με μόλις 4,68%. Διψήφια η απόδοση του Νίκου Κουτουμάνου στο Δήμο Δυτικής Μάνης με 12,6%. Με τον Δήμο Καλαμάτας να του δίνει ένα ποσοστό κοντά στο 10% και υψηλά να κινείται και στο Δήμο Σπάρτης. Σε αντιδιαστολή με τα όσα κατέγραψε ο επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης στους Δήμους Βέλου Βόχας, στο Δήμο Τρίπολης και το Δήμο Νεμαίας. Διαπιστώνει κανείς πως ο Δημήτρης Πτωχός επικρατεί σε 19 Δήμους στον πρώτο γύρο και σε 18 στον δεύτερο γύρο. Και στις δύο Κυριακές έχει την υπεροχή σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, με εξαίρεση τους Δήμους της Αρκαδίας, Νεμαίας και Ευρώτα. Ο μόνος Δήμος προσθέτει στον δεύτερο γύρο, ο Πέτρος Στατούλης, είναι ο Δήμος Τριφυλίας. Αυτή είναι η ανάγνωση των αποτελεσμάτων, λοιπόν, μετά και την εκτίμηση των στατιστικών δεδομένων που έχουν προκύψει από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα σε αυτό που είπαμε, σε αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.
και ένας γενικότερος συναγερμός. Έχουμε στην άκρη τη σύνδεση μας στο στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλυτερίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση. Έχουμε ένα παγκόσμιο σοκ από την τραγωδία που εξελίσσεται και έχουμε και μία εικόνα που φαίνεται ότι κάπου οδηγεί πολύ δυσάρεστα, πραγματικά, μέρα με την ημέρα. Πού αναμένεται να φτάσει όλο αυτό? Απόψε είχαμε μία εξέλιξη που δεν ήταν αναμενόμενη, διότι άλλα προέκυπταν από τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της Ισραηλινής πλευράς. Αποφασίστηκε από πλευράς του Ισραήλ να αποσύρει όλους τους διπλωμάτες και τους πρέσβεις από την Τουρκία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τον Μπαχρέιν, το Μαρόκο, σχεδόν από όλες τις γειτονικές χώρες, αραβικές και από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με αυτά που συνέβησαν μέχρι τώρα εναντίον των διπλωματικών αρχών σε αυτές τις χώρες. Έχει να κάνει μάλλον με αυτά που θα ακολουθήσουν μετά την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η κίνηση προϊονίζεται εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Και επειδή σε αυτή την επιχείρηση θα υπάρχουν άμαχοι νεκροί και θα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς των αραβικών και των μουσουλμανικών χωρών, γι' αυτό εκτιμώ ότι έγινε αυτή η κίνηση να αποσυρθούν όλοι οι διπλωμάτες. Τώρα η εικόνα της μάχης που έχουμε, τι ακριβώς αφορά? Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην τελευταία επιχείρηση. Προφανώς θα αποφευχθεί αυτή, να αφήσω και αυτό το ερώτημα. Όχι, μα σας είπα ότι η απόσυρση όλων των διπλωματών από τις γειτονικές χώρες προϊονίζεται. Προϊονίζεται η εισβολή. Είχαμε και κάποιες κινήσεις σήμερα και του ιδίου του Υπουργού Άμυνας και του ιδίου του Πρωθυπουργού εκεί στα σύνορα με τη Γάζα. Είχαμε και μια δήλωση που λέει από αύριο θα τα λέμε μέσα από τη Γάζα. Μάλλον η απόσυρση των διπλωματών προϊονίζεται η εισβολή. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης κατά το Ιράν, άξονας του κακού κατά το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Άξονας της αντίστασης είναι το Ιράν, η Συρία, η Χεσμπολά και οι δυνάμεις των Χούθη στην Ιεμένη και διάφορες άλλες ομάδες, όχι κράτη, που συμπαρατάσσονται με το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Αυτές οι ομάδες μέχρι πού μπορεί να φτάσουν, και το λέω, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε μια γενικότερη ανάφλεξη? Είχαμε μία δήλωση, μία διαρροή μάλλον από το Πολεμικό Συμβούλιο σήμερα, όπου ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ είπε ότι η Χεσμολά του Λιβάνου έχει δεκαπλάσια ισχύ από την Χαμάς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μπήκαν τα σχέδια στο τραπέζι. Τώρα, εάν εμπλακεί η Χαμάς, ακούστε, δυνητικά υπάρχουν 5 μέτωπα εναντίον του Ισραήλ. Το ένα είναι στη Γάζα, το δεύτερο είναι στο βόρειο Λίβανο ή στο νότιο, στο βόρειο Ισραήλ ή στο νότιο Λίβανο με τη Χεσμολά. Το τρίτο είναι στα υψώματα του Γκολάν, όπου μπορεί το Ιράν με παραστρατιωτικές ομάδες ή με πολιτοφύλακες που έχει στη Συρία να επιτεθεί εκεί. Το τέταρτο είναι η δυτική όχθη, στο εσωτερικό δηλαδή, αν έχουμε εκεί εξέγερση, είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι οι Παλαιστίνοι εκεί. Και υπάρχει και ένα πέμπτο μέτωπο, είναι τα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες που κατοικούν στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα όμως με το Ισραήλ και εκεί κοντά στη δυτική όχθη. Τώρα, εάν πυροδοτηθεί το κύκλος των 5 μετώπων, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα το Ισραήλ. Άλλωστε, επειδή ακριβώς η κατάσταση δεν θα είναι εύκολη, προσέτρεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συνδράμουν στο Ισραήλ στη φάση αυτή σε επίπεδο ηθικό, με την παρουσία των 2 αεροπλανοφόρων και των συνοδών πλοίων στην περιοχή. Το δεύτερο δεν έχει φτάσει ακόμα. Πάντως, το πλοίο διοίκησης του 6ου στόλου, που μέχρι τώρα ήταν στην Ιταλία, ήδη πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει ότι εκεί θα είναι ο διοικητής του 6ου στόλου για να συντονίζει τις επιχειρήσεις του 6ου στόλου, εάν και εφόσον χρειαστεί. Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Δεν θα είναι μία υπόθεση ημερών, δυστυχώς, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες με τους αμάχους
όλη αυτή την τραγωδία που εξελίσσεται και όλο αυτό τη αλληλοκατηγορία. Έχουμε δηλώσεις και από πλευράς ενεργεία ανωτάτων αξιωματικών και για παράδειγμα ένας στρατηγός πρώην διοικητής της μεραρχίας της Γάζας είπε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει 6 με 8 μήνες για να ελεγχθεί η λωρίδα της Γάζας και να εξουδετερωθούν οι ένοπλοι της Χαμάς. Πάντως θα είναι μία επιχείρηση που θα διαρκέσει μήνες και όχι εβδομάδες. Να και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Καλώ. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, η στοχοποίηση των Αμερικανών στις χώρες της περιοχής. Γιατί οι Αμερικανοί διαθέτουν βάσεις και δυνάμεις στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στα Εμμυράτα, στο Κατάρ. Κατά πόσον θα στοχοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, όχι από κάποιο κράτος, αλλά από ομάδες οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν. Ήδη είχαμε απόπειρες επιθέσεων και στο Ιράκ, εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Assad, όπου εδρεύουν αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ, και σήμερα είχαμε και δύο απόπειρες με μία επανδρομένη αεροσκάφη και με, με πυραυλικά χτυπήματα στην Al-Tanf και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Κονόκο στη Βορειοανατολική Συρία. Άρα θα κλιμακωθεί ο πόλεμος με βάση τις ενδείξεις. Και πέραν των στόχων του, πέρα από τα 5 μέτωπα που προανέφερα πριν από λίγο το Ισραήλ, και αναφέρομαι στους αμερικανικούς στόχους. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει αυτό το blame game της μεταφοράς των ευθυνών των αλληλοκατηγοριών για το ποιος πραγματοποιεί τα αιματηρά χτυπήματα, γιατί είδαμε αυτές τις σοκαριστικές εικόνες στο νοσοκομείο στη Γάζα που νομίζω δεν έχουν προηγούμενο. Ξέρετε, δεν έχει, αυτή τη στιγμή πολιτικά δεν έχει σημασία. Ό,τι και να επικαλείται η μία ή η άλλη πλευρά. Ό,τι ήταν να γίνει ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης στο νοσοκομείο έγινε. Δηλαδή σήμερα ό,τι επιχειρήματα και αποδείξεις και ντοκουμέντα να παρουσιάσει το Ισραήλ δεν πρόκειται να πείσει καμία μουσουλμανική χώρα, καμία αραβική χώρα. Η κοινή γνώμη πλέον έχει πιστεί, έχει πυροδοτηθεί θα έλεγα. Αυτή η ιστορία πλέον το ποιος φταίει κατά την άψη μου αποτελεί παρελθόν. Από τούτο και στο εξής θα πρέπει να γίνει διαχείριση από τους ενδιαφερόμενους της κατάστασης που ήδη έχει δημιουργηθεί. Επειδή λέμε για διαχείριση, υπάρχει και ένα παγκόσμιο alert αυτή τη στιγμή, ένας παγκόσμιος συναγερμός για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα και βλέπουμε τι συμβαίνει και στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός είναι ο τρίτος κύκλος. Ο πρώτος είπαμε πέριξ το Ισραήλ, ο δεύτερος είναι αμερικανική στόχη στην περιοχή, ο τρίτος είναι σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό κυρίως. Αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιθέσεις των λεγόμενων μοναχικών λύκων, είτε της Αλ-Κάιντα, είτε του Ισλαμικού κράτους, ή ακόμα και μοναχικοί λύκοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι επηρεάζονται από τα κοινωνικά δίκτυα, τρελαίνονται κάποια στιγμή και είτε σκοτώνουν κάποιο δάσκαλο, είτε σκοτώνουν ανθρώπους που, όπως έγινε στο Βέλγιο, τους Σουηδούς που σκότωσαν χωρίς να έχουν ιδέα τι θα μπορούσε να του συμβεί ενώ περπατούν αμέριμνοι σε κάποιο δρόμο ευρωπαϊκής, σε δρόμο κάποιες ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Ναι, υπάρχει θέμα. Νομίζω σήμερα είναι οι Υπουργοί Μετανάστευσης συσκέπτονται στις Βρυξέλλες για αυτό το λόγο. Πώς θα προστατέψουν από τούδη και στο εξής τα σύνορα. Αλλά κύριε Κανελόπουλε, το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έπρεπε χρόνια τώρα να έχουν πάρει μέτρα για να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα που καλούνται τώρα να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν στις χώρες της Ευρώπης. Όταν υπήρχαν φωνές, ξέρετε, που λέγανε παιδιά, πάρτε μέτρα, διότι καμία θρησκεία δεν είναι εξορισμού κακή. Αλλά η συγκεκριμένη θρησκεία, και αναφέρομαι στο Ισλάμ, όταν κάποια κέντρα αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη εκ της φύσης της, γιατί είναι αυτή η ιδεολογία της. Αυτό λοιπόν το θέμα έπρεπε να απασχολήσει την Ευρώπη και δεν την απασχόλησε και την απασχολεί τώρα εκ των υστέρων και αφού μετράμε ήδη τα θύματα και τα επίχειρα αν θέλετε των πράξεών μας, πληρώνουμε τα επίχειρα των πράξεών μας στο ζήτημα αυτό. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, την ίδια ώρα το μέτωπο της Ουκρανίας έχει τελειώσει να το πω έτσι στη συνείδηση παρά το γεγονός ότι υφίσταται στην πραγματικότητα. Ξέρετε, οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν να διαχειριστούν τρία μέτωπα. Τα δύο είναι ανοιχτά και το ένα είναι σιγοβράζει. Το πρώτο είναι η Ουκρανία, το δεύτερο
και κυριότερο πιστεύω είναι αυτό της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ και Χαμάς, και το τρίτο είναι της Ταϊβάν. Και γι' αυτό υποσχέθηκε, επειδή είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, ο πρόεδρος τον είπε, ο κύριος Μπάιντεν, να περάσει από το Κογκρέσο ένα ποσό 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει αυτά τα τρία μέτωπα, Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Μόνο που στις ΗΠΑ επικρατεί ένα χάος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι ακέφαλη, δεν υπάρχει πρόεδρος, για δεύτερη φορά ο Τζιμ Τζόνσον, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπόρεσε να εκλεγεί, και εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν είναι δυνατόν να περάσει και κανένα πακέτο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και αναφέρομαι για σοβαρό πακέτο. Άρα υπάρχει ένα αντικειμενικό, μια αντικειμενική δυσκολία, ένα πρόβλημα στις ΗΠΑ, πέραν της δυσκολίας αυτής καθ' αυτής να διαχειριστεί αυτά τα τρία και να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία μέτωπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρένθεση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και μακάρι τα πράγματα την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πιο ήρεμα. Είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση που μας έχει επηρεάσει όλους. Ένα νέο πολεμικό σκηνικό με τέτοιες τεράστιες ήδη συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές. Μια πραγματικά θηριωδία, μια τραγωδία όπως και να την δούμε. Πάμε στα υπόλοιπα, να έρθουμε ξανά στα δικά μας. Είναι σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται στην Πελοπόννησο. Η Τρίπολη μετατρέπεται σε ένα φαρμακευτικό hub, με τα εργοστάσια και τις επενδύσεις που εξελίσσονται στον χώρο να δίνεται να καλύψουν το 30% των φαρμακευτικών αναγκών της Ευρώπης σε συγκεκριμένους τομείς. Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ και ανοίγουν το δρόμο για 1.200 νέες θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες. Η χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης ήταν μια εκδήλωση σταθμός. Άλλωστε, τα όσα εξελίσσονται ως επενδύσεις και όχι μόνο στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνίστρια, με τον ιδιωτικό τομέα να έχει περίοπτη θέση σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να μεταφέρουμε τις προοπτικές που μπορεί να έχει ο νεαρός, η νεαρά φοιτήτρια, φοιτητές, μαθητές σε ένα επαγγελματικό προσανατολισμό για το μέλλον, και τις προοπτικές στη βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι μια χώρα που έχει μικρό βιομηχανικό αποτύπωμα. Έχουμε περίπου ένα μέσο όρο 12% το ΕΠ στη βιομηχανία, όταν μέσο όρο της Ευρώπης είναι 15-18% και στην Ασία είναι πάνω από 30%. Έχουμε λοιπόν ένα κενό. Τώρα λοιπόν ένας κλάδος, η φαρμακοβιομηχανία, γυρνάει πίσω και λέει το εξής. Αγαπητέ μαθητή και μαθήτρια, αγαπητέ φοιτητή και φοιτήτρια, έχεις προοπτική να μείνεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στη χώρα σου, στον τόπο σου. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μέσα από κλαδική πολιτική και από κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία. Οι επενδύσεις που έχουν επίκεντρο τη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης πραγματικά ήδη ξεχωρίζουν. Επενδύσεις που προσθέτουν σε προοπτικές και σε θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Και αυτό ήταν το αντικείμενο της όλης ημερίδας που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Συνεπάγεται 1,5 δις επενδύσεις για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Σημαίνει 11.000 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες σε όλη την Ελλάδα. Και επί της ουσίας συζητάμε για εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά όμως την Τρίπολη σήμερα, έχουν ήδη σχεδιαστεί να γίνουν επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, να χτιστούν 3 παραγωγικές μονάδες, ενώ αναμένεται η έναρξη μιας 4ης παραγωγικής μονάδας εντός του 2024, 1.200 νέες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας και ουσιαστικά μια παραγωγικότητα από τα εργοστάσια αυτά που μπορεί να καλύψει το 30% των ευρωπαϊκών αναγκών. Οι δύο μορφές φαρμάκων που αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να παράξουμε, οι πρώτες δύο ελληνικές εταιρείες που έχουμε επενδύσει, είναι αντιβιώσεις και ογκολογικά σχεβάσματα. Στις ειδικές αυτές κατηγορίες θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί το 1/3 των ασθενών της Ευρώπης θα παίρνει φάρμακο που παράγεται στην Ελλάδα. Και όταν λέμε το 1/3 των ασθενών, το 1/3 των ασθενών της Ευρώπης. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τα όσα περιέγραψε πάντως ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜΟ, Δημήτρης Δέμος, ήταν άκρως χαρακτηριστικά για τα όσα έγιναν στο παρελθόν επί κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, και σε αυτά είχε συμβολή ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πριν από 10 χρόνια, το 2013, η χώρα βρισκόταν μέσα σε κρίση
Και είχαμε κάθε τρεις μήνες την Τρόικα και το Δούνου του να έρχεται και να πιέζει την ελληνική κυβέρνηση τότε για να πάρει μέτρα για τη φαρμακευτική πολιτική. Τα μέτρα ουσιαστικά είναι μια μετάφραση, μείωσε τις τιμές των γενοσύμων, κλείσε τα ελληνικά εργοστάσια. Δεν θα ξεχάσω όμως ότι εκείνη την περίοδο μια ομάδα μέσα στο Μαξίμου έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για να παραμείνει ο κλάδος ανοιχτός. Και δεν έδωσε τη μάχη γιατί μας αγαπούσαν ή είχαν φιλίες μεταξύ μας. Δώσανε τη μάχη γιατί υπήρχαν μελέτες οι οποίες είχε κάνει η κυβέρνηση από τις αρχές της κρίσης από πολλούς αξιόπιστους φορείς του εξωτερικού και συμβουλευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας που έλεγε ότι αν θέλετε να βγείτε από την κρίση πρέπει να στηρίξετε συγκεκριμένους κλάδους. Και ο πρώτος κλάδος, και μάλιστα τον έλεγε η ατμομηχανή της ανάπτυξης, είναι η φαρμακοβιομηχανία. Άρα λοιπόν είχαν πολύ σημαντικό στόχο να κρατήσουν τη φαρμακοβιομηχανία ανοιχτή, γιατί αυτή ήταν το μέλλον της χώρας. Και μέσα σε αυτή την ομάδα δεν θα ξεχάσω ιδιαίτερα ένα άτομο. Και αυτός είναι ο νυν Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Οπτοχός. Ευχαριστούμε. Αγαπητέ Δημήτρη, πραγματικά έχουμε να βρεθούμε 10 χρόνια, αλλά έχω πολύ μεγάλη χαρά που είσαι ο νέος μας Περιφερειάρχης. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που έκανες τότε και να σου δείξω ότι δικαιώθηκες για τις τότε επιλογές, γιατί έρχεσαι σήμερα στην Περιφέρεια, σε μια περιφέρεια που η ανάπτυξη έρχεται από τη φαρμακοβιομηχανία και θα είμαστε συνοδοιπόροι της ανάπτυξης μαζί σου. Πρέπει όλοι μας να σκεφτόμαστε με μια περιφερειακή συνείδηση και όχι μόνο τοπική. Και σε αυτό νομίζω ότι το παράδειγμά σας είναι εκπληκτικό. Σε όλη την προεκλογική περίοδο μιλούσαμε για ανάπτυξη, μιλούσαμε για νέες θέσεις εργασίας, μιλούσαμε για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μιλούσαμε για δυναμικό το οποίο δεν πρέπει να είναι μόνο εργατικό ή παραγωγικό, θα μπορούσε να είναι και με ένταση γνώσης και αυτό κάνετε σήμερα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλο αυτό που κάνετε στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα για όλες τις περιοχές, όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά και όλης της Ελλάδας. Και θα ήθελα εδώ να πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε. Θα είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη Περιφερειακή Αρχή να μάθουμε τι σας δυσκόλεψε, ώστε να διευκολύνουμε όλους τους υπόλοιπους που θα έρθουν. Σε οποιαδήποτε περιοχή και ό,τι μπορούν να κάνουν. Πραγματικά η γνώση σας θα είναι εντυπωσιακή να την έχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να λάβουν όλα αυτά σάρκα και οστά, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του βουλευτή Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας Κώστα Βλάση. Κάτι που τονίστηκε και από τους δύο επιχειρηματίες. Σήμερα αυτό βλέπουμε ότι παίρνει σάρκα και οστά. Και αυτό δεν συνέβη τυχαία. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Κατά πρώτον, το όραμα το οποίο έχει ο κύριος Δέμος με τον κύριο Τρίφων και την οικογένεια Πέντα Φράγκα, αλλά και βέβαια, για να πούμε και εμείς κάποια πράγματα, είναι και η κυβέρνησή μας, νομίζω, η οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε από την πλευρά μας να φύγουν αγγελώσεις στον παρελθόντος. Αν θέλουμε να έχει επιτυχία αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να τους νιώσουμε όχι ως επενδυτές, αλλά ως οικογένειά μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν εδώ, θα χρειαστεί να φτιάξουν και να μείνουν δίπλα σε εμάς εργαζόμενοι τριπολιτσιώτες και εμείς. Θα πρέπει να νοικιάσουν διαμερίσματα. Νομίζω ότι το στίχημα και του Δήμου Τρίπολης αλλά και της τοπικής κοινωνίας είναι αυτό που υπόθηκε και προηγούμενα, πώς όλη η τοπική κοινωνία θα υποδεχτεί αυτές τις επιχειρήσεις, αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να εργαστούν εδώ, πώς θα τους αφομοιώσει, πώς θα μπορέσει η τοπική κοινωνία να εξελιχθεί έτσι ώστε να υποδεχθεί πραγματικά σωστά. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ιδιαίτερα θέλω να πιστεύουμε ότι έχει αυτή την εξωστρέφεια, επιζητά. Δημιουργεί νέες καινοτόμες δράσεις με τη βιομηχανία. Γράφουμε ιστορία για την Τρίπολη. Γράφουμε ιστορία για την περιοχή μας, για την Αρκαδία και τους όμορους νομούς. Γράφεται μια ιστορία για την μετεξέλιξη, την οικονομική, αλλά και την κοινωνική. Σε συνέχεια των όσων βλέπαμε μαζί με τον συνάδελφο τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα, Θέμη. Μιλάμε για κάτι το εξαιρετικό. Πρέπει να το κατανοήσουμε σε όλες τις διαστάσεις. Γιατί πριν από λίγο καιρό, όταν συζητούσαμε για τα πρώτα βήματα που ενδεχόμενα θα γίνονταν για τις φαρμακοβιομηχανίες, δεν μπορούσαμε να δούμε το τι ακριβώς θα ερχόταν. Και έρχονται 100 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο επενδύσεων,
έρχονται 2 με 3 νέες επενδύσεις, γίνεται η Τρίπολη ένα φαρμακευτικό hub και πάνω απ' όλα δημιουργούνται και σημαντικές χιλιάδες πια θέσεις εργασίας, 1.200 θέσεις εργασίας, έμεσες ή άμεσες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, Θέμη. Όταν κοιτάζουμε το σύνολο της Αρκαδίας, αν θες, μπορούμε να βάλουμε και την περιφέρεια Πελοποννήσου, βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα, βλέπουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε διάφορους τομείς. Ίσως από τις ελάχιστες αχτίδες αισιοδοξίας για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον, είναι αυτές οι επενδύσεις. Και αυτό όχι μόνο επειδή θα δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά επειδή εκτιμάται πως αυτές οι επενδύσεις θα συμπαρασύρουν και άλλους κλάδους της οικονομίας. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκύψουν επιπλέον θέσεις εργασίας, να βρουν δουλειές και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα εργάζονται απαραίτητα στην ΤΕΜΟ ή στην ΕΡΠΕΜ ή σε όποια άλλη φαρμακοβιομηχανία θα έρθει. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες έχουν ένα πλάνο ανάπτυξης για τις μονάδες, για τα εργοστάσια τα οποία θα φτιάξουν σταδιακά στη ΒΠΕ της Τρίπολης. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να εργαστούν, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι από την Τρίπολη, το καταλαβαίνουμε αυτό, χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητες σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι λοιπόν που θα έρθουν θα πρέπει κάπου να μείνουν. Η Τρίπολη αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα μία ανοικοδόμηση, διότι τα υπάρχοντα σπίτια τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για να καλύψουν τόσες εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν μαζί με τις οικογένειές τους. Άρα ο κλάδος της οικοδομής είναι ένας κλάδος ο οποίος αναμένεται να έχει άνθη στα επόμενα χρόνια εξαιτίας αυτών των επενδύσεων. Μαζί βέβαια και με άλλους κλάδους που έχουν να κάνουν με την εστίαση ή ακόμα και με το εμπορικό κομμάτι της πόλης. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα συμπαρασύρει θετικά ολόκληρη την οικονομία. Επιπλέον θέλω να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο η ΔΕΜΟ και η ΕΛΠΕΝ οι οποίες ήδη τρέχουν τα εργοστάσια τους, την κατασκευή εννοώ, στην ΒΠΕ της Τρίπολης. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε και ο Κώστας Βλάσης, ο οποίος είναι αλήθεια πως έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν αυτές οι επενδύσεις, το είπαν νομίζω και οι ομιλητές. Το είπαν και πέρα από το τι λέμε εμείς, όταν το αναφέρει και ο κύριος Τρίφωνας και ο κύριος Δέμος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις ήρθαν διερευνητικά το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ για να αρχίσουν να ψάχνουν να βρουν χώρους, αυτό δεν σήμαινε από μόνο του ότι θα τρέξουν οι επενδύσεις. Ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο τότε η κατάσταση. Αργότερα όμως, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλός ή κακός, αρέσει δεν αρέσει αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνει κριτική σε χιλιάδες άλλα θέματα. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα υπήρξε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη να δοθούν κίνητρα τέτοια, έτσι ώστε να παρασύρουν αυτούς τους ανθρώπους στο να πάρουν τελική απόφαση και να τρέξουν τις επενδύσεις τους. Επιπλέον αναφέρω ότι πέραν από αυτές τις δύο φαρμακοβιομηχανίες, ακόμα δύο έχουν ήδη εντοπίσει τους χώρους και θα τρέξουν αντίστοιχες επενδύσεις. Άρα καταλαβαίνει ο καθένας ότι μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Τρίπολης. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και βέβαια στην Τρίπολη δεν θα εργαστούν σε αυτές τις επενδύσεις μόνο άνθρωποι από την Αρκαδία, αλλά φυσικά και από τους άλλους νομούς. Νομίζω ότι ήταν άκρως χαρακτηριστικές, μην ξεχνάμε και οι αναφορές που υπήρξαν και στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού από τον κύριο Δέμο για τη συνεργασία που είχε υπάρξει στο παρελθόν και ιδιαίτερα εκείνη την κρίσιμη εποχή της δεκαετίας των μνημονίων, που σήμερα δεν θα μιλούσαμε για ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που ανοίγει και το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Δέμος είναι σε μια σειρά από τομείς να παράγει η Τρίπολη, να το πω έτσι πολύ απλά, το 30% του ευρωπαϊκού φαρμάκου, για να καταλάβουμε το τι μέγεθος επενδύσεων συζητάμε.
Γι' αυτό και ο ίδιος στάθηκε με τόση μεγάλη αναφορά και στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού, του νέου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, και νομίζω ότι εκεί κάπου πρέπει να βρεθεί και ένας κοινός τόπος, το λέγαμε και προχθές, στο να δούμε το πώς επιτέλους μπορούν να τρέξουν τα πράγματα πολύ καλύτερα στο μέλλον με τη συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Αλλιώς, μην περιμένουμε τα πάντα από το κράτος. Οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες έχουν δείξει τον δρόμο και νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τον νέο Περιφερειάρχη οφείλουμε να πούμε ότι στην τοποθέτησή του μίλησε για την ανάγκη να λειτουργούμε όλοι και να σκεφτόμαστε με περιφερειακή συνείδηση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι επενδύσεις δεν είναι ένα ζήτημα τοπικής σημασίας που αφορά την Τρίπολη και τελειώνει εκεί, και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο καινούριος Περιφερειάρχης εξ αρχής είπε ότι θα σταθεί δίπλα σε ό,τι χρειαστεί για να προχωρήσουν αυτά τα πλάνα, αυτά τα σχέδια των επενδυτών. Και βέβαια, Θέμη, αν για κάτι μπορούμε να πούμε για τον Δημήτρη Πτωχό και φάνηκε στην προεκλογική περίοδο, είναι πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ακούει, δεν μιλάει μόνο, ακούει, και βέβαια έχει πάντοτε ως πρώτο ζήτημα την συνέργεια και την συνεργασία όλων των φορέων. Θα τα πούμε και σε λίγο με τα υπόλοιπα ζητήματα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Στο έτοιμο φαγητό στρέφονται όλο και περισσότεροι Έλληνες λόγω των ανατιμήσεων των πρώτων υλών και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Το μαγείρεμα στο σπίτι και οι έξοδοι φαίνεται να ανήκουν για πολλούς στο παρελθόν. Μια παραδοσιακή τους συνήθεια λόγω της ακρίβειας, την επίσκεψη σε ταβέρνες και εστιατόρια, φαίνεται πως εγκαταλείπουν οι Έλληνες, οι οποίοι στρέφονται στο delivery προτιμώντας το ακόμη και από το μαγείρεμα στο σπίτι, αφού οι πρώτες ύλες έχουν εκτιναχθεί μαζί με το κόστος της ενέργειας. Στοιχίζει παραπάνω. Για αν πας τώρα στο εστιατόριο, δεν θέλω τώρα να πω το όνομα, δεν κάνει, δεν επιτρέπεται, και πάρω μια μερίδα μουσακά για παράδειγμα, συγκεκριμένο εστιατόριο εδώ το έχει 6 ευρώ. Α, φτιάξε με 6 ευρώ μουσακά. Τι να πρωτοψωνίσεις, μελιτσάνες, λάδια, ρεύματα, να πλύνεις το ταψί, να πλύνεις τα πιάτα. Το παίρνεις λοιπόν με 6 ευρώ στο μπολάκι, πας σπίτι σου, δύο πυρούνια πλένεις. Όταν βλέπεις τώρα ότι μια οικογένεια έχει 2-3 χιλιάδες ρεύμα χρέος αφήσει και πάει προσπαθεί να τα μπαλώσει με δόσεις και με μηνιάτικα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κρίσης. Αλλά πιστεύω ότι το φαγητό που γίνεται στα μαγαζιά, όποιο φαγητό γίνεται στα μαγαζιά, με το φαγητό που φτιάχνει μια γυναίκα, μάνα είτε κόρη, οτιδήποτε φαγητό στο σπίτι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και για τα παιδιά της και για τους οικείους του σπιτιού της. Δυστυχώς για τη σημερινή κοινωνία δεν υπάρχει μαγείρεμα στα σπίτια. Οι μητέρες, οι μαμάδες, οι νέες γυναίκες δεν μαγειρεύουν και έχει αυξηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, το delivery. Το βλέπω γενικώς από το delivery που κινείται στους δρόμους, και δεύτερον ότι έχω διαπιστώσει ότι και ορισμένα φορές μανάδες με μικρά παιδιά στην αγκαλιά της ηλικίας των 25-30 ετών που πηγαίνουν και παίρνουν μέχρι και πίτσες για να φάνε τα μωρά τους. Ή να φάνε οι μεγάλοι του σπιτιού, είτε μανάδες πανταράδες, είτε οι σύζυγοι. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει όπως παλιά που μαγειρεύανε οι μητέρες ή οι γυναίκες γενικά του σπιτιού. Η αύξηση στο delivery καταγράφηκε για πρώτη φορά την περίοδο της πανδημίας και πλέον συνεχίζεται, αφού τους περισσότερους δεν τους συμφέρει να μαγειρέψουν στο σπίτι. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιον που δεν τους συμφέρει να κάτσει να βάλει φούρνο ή να κάτσει να μαγειρέψει ολόκληρο ταψί για να φάει μόνος του ή αντί άλλο ένα άτομο, δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή, και πιστεύω ότι το συμφέρον του είναι ίδιο από το να το πάρει ή να το στείλουμε σπίτι το φαγητό. Τα προβλήματα ωστόσο είναι αντίστοιχα σοβαρά και για τις επιχειρήσεις, και ανάγκη λήψης μέτρων και στήριξης επιτακτική. Ο κλάδος ο δικός μας έχει πιέζεται αφόρητα από πάρα πολλά πράγματα, από το κόστος ενέργειας, από το κόστος των υλικών. Δεν μπορούμε, εμείς είμαστε και μαγαζιά τα οποία απευθυνόμαστε σε λαϊκά στρώματα, και δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Προσπαθούμε να τις πιέσουμε όσο μπορούμε, δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ποιότητά μας και την ποσότητά μας. Αντιπαραβάλλουμε το προσωπικό μας, την προσωπική μας εργασία προς όφελος του πελάτη. Αυτό, δεν μπορούμε, πιεζόμαστε αφόρητα.
και ο κόσμος, όσες μερικές φορές που προσπαθούμε να κάνουμε, κάνουμε μερικές ανατιμήσεις, ο κόσμος το συζητάει και το σκέφτεται. Πρέπει να βάλουν να ελέγξουν όσο μπορούν τις τιμές, όσο μπορούν τις ενέργειες και αυτά που προσφέρουν στα νοικοκυριά όσον αφορά τις βοήθειες με τα market pass και με τα energy pass και με αυτά, και οι δικές μας επιχειρήσεις το έχουν ανάγκη, το χρειάζονται. Και αν δεν είναι σε αυτό το τομέα, μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο τομέα, σε κάποιες άλλες ελαφρύνσεις. Οι μέρες είναι ξεχωριστές για το Δήμο Πυλουνέστερος και αυτό καταδεικνύεται και κορυφώνεται ουσιαστικά μέρα με την ημέρα έως ότου φτάσουμε στην αυριανή. Σημαντική ημέρα για την 196η επέτειο της ναυμαχίας του Ναυμαρίνου. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνία τον Δήμαρχο Πυλουνέστερος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα. Καλησπέρα σας, κύριε Δημάρχη. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλο και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία ακόμα ξεχωριστή επέτειος, μία ξεχωριστή στιγμή και η Πύλος γίνεται σημείο αναφοράς σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, το ξέρουμε. Αλλά προφανώς τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την συγκεκριμένη εορταστική εκδήλωση είναι πάρα πολλά. Σίγουρα η Πύλο είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή δίνεται συναυλία στην κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων από την πάντα του πολεμικού ναυτικού που, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες και τις διεθνείς εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε, το ένδοξο ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι παρόν και με την πάντα αλλά και με την φρεγάτα Ναυαρίνο, η οποία είναι από τα χτες το βράδυ στον όρμο του Ναυαρίνου. Η κορύφωση αύριο των εκδηλώσεων θα γίνει το πρωί βέβαια με τις εκδηλώσεις της Δημοτυπίας, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό γεγονός η αναπαράσταση της ναυμαχίας, η οποία θα γίνει στον όρμο του Ναυαρίνου αύριο, τις 8 η ώρα το βράδυ, η οποία πραγματικά θα δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και θα θυμίζει σε όλους το ένδοξο αυτό ιστορικό γεγονός που ουσιαστικά σηματοδότησε την δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Βλέπω εμείς και τα πλανά από την αναπαράσταση να πω ότι για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στην περιοχή θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν από όλα τα πανελλαδικά δίκτυα που θα διαμοιραστεί η εικόνα, αλλά και φυσικά από τη τηλεόραση Best σε ζωντανή μετάβαση αύριο στις 8. Μια πραγματικά ξεχωριστή αναπαράσταση βλέπουμε για τις χαρακτηριστικές εικόνες. Μια αναπαράσταση, να το πω έτσι, αντάξια και της εορταστικής αναφοράς της συγκεκριμένης εκδήλωσης, αλλά και του μεγέθους του πόσο σημαντική ήταν για την εξέλιξη των πραγμάτων για το ελληνικό έθνος. Σίγουρα θα είναι εξαιρετική, θα είναι μοναδική, θα είναι τελείως διαφορετική από όλες τις προηγούμενες και πιστεύω το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Ταυτόχρονα θα δώσει και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, γιατί πράγματι πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και πρέπει οι λαοί εκεί που πρέπει να παρέμβουν, ενωμένοι να παρεμβαίνουν, ώστε να αποτρέπονται γεγονότα τα οποία τραυματίζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κρατάμε την έννοια της ενότητας που είναι πολύ σημαντική, θα πούμε και θα δούμε αύριο πολλά περισσότερα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα κάλεσμα προς όλους να βρεθούμε. Και σας περιμένουμε αύριο όλους να είστε κοντά μας. Σε αυτό ήθελα να σταθώ και εγώ, ένα κάλεσμα να βρεθούν όλοι αύριο στην περιοχή της Πύλου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις ξεχωριστές εορταστικές εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον καιρό στην εξίσωση. Τα πάνω κάτω φαίνει ο καιρός της προσεχής μέρας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά αυτά που είχαμε την επιδείμενη του καιρού, έχουμε τώρα άνοδο της θερμοκρασίας και καλοκαιρινές συνθήκες. Μετά την φθινοπορεινή παρένθεση του καιρού, ακολουθεί θερμή εισβολή από την Αφρικανική Ήπειρο, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται έως και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μιας και το κύμα κακοκαιρίας, παρόλο που κινείται πιο νότια-ανατολικά, αρχίζει ταυτόχρονα να εξασθενεί. Μέχρι και την Δευτέρα, αρκετή ζέστη θα επικρατήσει στην χώρα μας και θα ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά. Εδώ στη Δυτική Ελλάδα, όμως, όπως σας είπα, από τη Δευτέρα, με τη στροφή των ανέμων σε πιο βορειοδυτικούς, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αιτία αυτής της αισθητότατης ανόδου πλέον της θερμοκρασίας είναι αυτή η θερμή γλώσσα που θα φτάσει μέχρι και την Ουκρανία. Πίσω από αυτή τη θερμή μάζα, η οποία βλέπετε θα φτάσει το Σάββατο και θα καλύψει και την Κυριακή την χώρα μας. Κυριακή προς Δευτέρα θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα δυτικά, βορειοδυτικά. Δεν θα γίνει τόσο αισθητή η πτώση θερμοκρασίας στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική, δυτική και νότια Ελλάδα. Την Πέμπτη το μεσημέρι. 16 με 22 βαθμούς στα ορεινά και στα παιδινά της Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα. 19 με 23 έως και 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη ορεινή και παιδινή Ελλάδα. Και μια θερμοκρασιακή ομοιομορφία βλέπουμε και στην περιοχή του Αιγαίου, δηλαδή πάνω κάτω οι θερμοκρασίες και στα νησιά και στην υπηρετική χώρα στην παιδινή. Παρασκευή. Βλέπουμε ότι η μέρα θα ξεκινήσει αρκετά έως πολύ καλά
Σε όλη την Ελλάδα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Βαθμιαία στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα του Ιωνίου Πελάγους ίσως και τα 7 μποφόρ. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σάββατο θα είναι ο νοτιάς, ο οποίος αλλού θα φτάνει τα 5 με 6, αλλού τα 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Εδώ στο Ιόνιο δεν αποκλείεται όμως να αγγίξει και τα 8 μποφόρ αυτός ο νοτιάς. Προχωράμε προς την Κυριακή. Θα υπάρχουν κάποια σύννεφα και στα δυτικά και στα κεντρικά και τα βόρεια. Δεν σημαίνουν τίποτα αυτά. Θα είναι σχεδόν καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Συνέδευξη τύπου για το μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που πήρε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο παραχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου και τις επόμενες μέρες τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων, αυτό το νέο σχέδιο απεγκλωβίζει περίπου 12.000 οφειλέτες που θα μπορέσουν να ξαναβγουν στη σύνταξη με την αύξηση του ορίου των οφειλών που προβλέπει. Παροχές και ευνοϊκές αλλαγές για πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους προβλέπει το νέο μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που παράλληλα προωθεί την ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το σχέδιο νόμου αυτό έχει δύο βασικούς άξονες. Ο ένας, ο κορμός του νομοσχεδίου, είναι η αναμόρφωση του πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων. Υποχρεώσεις διαφάνειας για τους σέρβισερς και καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών, διεύρυνση της προστασίας για τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες, βελτίωση των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού, ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα, δάνεια από μη τραπεζικούς φορείς και επέκταση άμεσων πληρωμών για συναλλαγές χωρίς προμήθειες περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Δεν φορολογούνται εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο αφορά μόνο στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Και η εισαγωγή των φορολογικών συντελεστών αφορούν μόνο στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, όχι γενικά στα εφάπαξ ή γενικά σε ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Προϋπόθεση λήψης της παροχής από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι είτε η συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα, είτε η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης, είτε τέλος η συμπλήρωση του 55ου έτους με 20 χρόνια ασφάλισης. Για 0 έως 5 έτη ασφάλισης προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη. Από 6 έως 15 έτη, 15% φορολόγηση για εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη. Από 16 έως 25 έτη προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5% για τη σύνταξη, ενώ για 26 έτη ασφάλισης και παραπάνω προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη. Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αποτελείται από διατάξεις κοινωνικο-ασφαλιστικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων και την άμβλυνση των επιπτώσεων του δημογραφικού στο ασφαλιστικό σύστημα. Βασικότερες εξ αυτών, η οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική διαφορά, κίνητρα απασχόλησης και κατάργηση της περικοπής της σύνταξης, δυνατότητα συνταξιοδότησης μη μισθωτών με λήξη πρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ, ενιοποίηση κανόνων θεμελίωσης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης και επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων. Απονομή για πρώτη φορά επιδόματος μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες. Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων με ενεργό άμκα, χρήση προπληρωμένης κάρτας για την πληρωμή της πλειοψηφίας των επιδομάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του ΟΠΕΚΑ. Παράλληλα, έχουμε ρυθμίσεις για την ταχύτερη απονομή των επικουρικών συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας της ταχύτερης μειώσεως των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων. Σε μια όμορφη και λίτη τελετή παρουσία πλήθους κόσμου, ο Σύλλογος Δρόμων Οικίας Μεσσηνίας εγκαινίασε τα νέα του γραφεία στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας. Παράλληλα, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου παρουσίασαν τις μελλοντικές δράσεις, προγραμματίζοντας πως ένας ακόμη μεγάλος στόχος είναι η δημιουργία μιας τράπεζας αίματος. Η μέρα ορόσημο για τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας αποτέλεσε ο εγκαινιασμός των νέων του γραφείων στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας. Παρουσία μελών, φίλων, υποστηρικτών του πρώτου πολίτη της πόλης και αρκετών αυτοδιοικητικών παραγόντων, ο ΣΔΙΜ έκοψε την κορδέλα στο νέο του στρατηγείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Κάς της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, που ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 από μια μικρή ομάδα αθλητών που και σήμερα βρίσκονται στον πυρήνα του, μέσα από πολυπίκυλες δράσεις συνεχίζει μέχρι και σήμερα να υπηρετεί τον απότερο σκοπό του, την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και τη διάδοση του φύλαθλου πνεύματος στον ομό. Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που ο σύλλογός μας αποκτά το δικό του σπίτι. Γεννηθήκαμε το 1985 και από τότε ανελιπώς προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιούμε, να αναδεικνύουμε αυτό που λέγεται μαζικός λαϊκός αθλητισμός και όχι μόνο. Η 38χρονη αδιάλειπτη παρουσία του ΣΔΗΜ αποδεικνύει τη στήριξη που απολαμβάνει από τους δρομείς μέλη του και μη, από την κοινωνία της πόλης μας, αλλά και την αναγνώριση της εθελοντικής προσπάθειας που έχουν κατεβάλει όλο το προηγούμενο διάστημα όλοι όσοι έχουν περάσει από τον Σύλλογο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μεγάλο επόμενο στοίχημα για μας είναι μια τράπεζα αίματος. Μια τράπεζα αίματος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών των οικογενειών τους, αλλά και που θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δείξει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά του και προς άλλες κοινωνικές ομάδες. Από τη μεριά του, ο Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε πως ο Δήμος στηρίζει τις δράσεις του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας. Εγώ θα πω μόνο ότι το αίτημα ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Και πραγματικά είναι δίκαιο για σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο αθλητικό όπως ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, που διοργανώνει τόσες σπουδαίες εκδηλώσεις, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά στον ομό μας, προβάλλοντας την περιοχή μας, τον ομό μας, την πόλη μας, προσελκύοντας κόσμο, θα έπρεπε να έχει το δικό του σπίτι. Είμαι βέβαιος ότι θα τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι δημιουργώντας ακόμα καλύτερα αθλητικά γεγονότα, προβάλλοντας ακόμα περισσότερο την πόλη μας και κυρίως δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συνεργαστείτε μεταξύ σας για να φέρουμε πολύ ωραία πράγματα στην περιοχή μας. Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους όσους υποστήριζαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το πολυπίκυλο έργο του, για το οποίο νευραλγικό και αναπόσπαστο κομμάτι είναι οι εθελοντές. Είναι κοντά μας κάθε φορά σε αγώνες που διοργανώνουμε, κυρίως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και στον κύριο Ροίδη που είναι πάντα κοντά μας, και σε άλλους φορείς οι οποίοι έρχονται και συμπληρώνουν αυτή την προσπάθεια. Ο εθελοντισμός έχει να κάνει με την ανιδιοτελή προσφορά. Συμμετέχω από το 2010 ως εθελοντής στον αγώνα 10 χιλιόμετρων της Καλαμάτας που γίνεται κάθε χρόνο τέλος Απριλίου, στον αγώνα τον Αντάνιο Δρόμο, κάποιες φορές και στον αγώνα στο Πεντάρι του Κεθεά που φέτος έγινε για πρώτη φορά στο λιμάνι και πέρυσι στο ημιμαραθώνιο της Καλαμάτας που διεξήχθη και εκείνο στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Μόχωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια τιμητική πλακέτα. Υποθέτω ότι έχετε πάρει πολλές, αλλά κάθε μια με την αγάπη μας, με κάθε την αγάπη μας, ιδιαίτερη αξία. Το πρόσωπο. Ωραία. Προς τον Δήμαρχο. Ερχόμαστε ξανά στην αρκαδική διάσταση της ενημέρωσης μαζί με τον Μινά Αρτόπουλο. Και Μινά, πέρα από τα όσα είπαμε, υπάρχει μια εξέλιξη σημαντική που σχετίζεται με τις υποδομές, σχετίζεται με την ενέργεια και ο Δήμος Τρίπολης βάζει σε φυσικό αέριο σε αρκετά κτίρια στην περιοχή. Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχε προαναγγείλει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πολύ πριν τις εκλογές, η Δημοτική Αρχή του Κωνσταντιού και τώρα περνά στην φάση της υλοποίησης. Ένα μεγάλο ζήτημα γενικότερα για την περιοχή της Τρίπολης και της Αρκαδίας είναι το θέμα της θέρμανσης. Με το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτές τις τιμές αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και για τα σπίτια και για τις επιχειρήσεις αλλά ακόμα και για τους φορείς όπως είναι ο Δήμος της Τρίπολης. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι να προχωρήσει η εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μία σειρά από κτίρια τα οποία ανήκουν στον Δήμο της Τρίπολης. Ο Δήμος έδωσε στην δημοσιότητα μία διακήρυξη για την προμήθεια υλικών προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του φυσικού αερίου σε 21 κτίρια, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια στην πόλη της Τρίπολης. Όμως το φυσικό αέριο θα μπει και στο κτίριο
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΡ στο κέντρο της πόλης, αλλά και στο ΔΑΚ της Τρίπολης και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Στόχος αυτών των κινήσεων από την πλευρά του Δήμου είναι να μειώσει το κόστος της θέρμανσης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να θυμίσουμε ότι τρέχει και το έργο, το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού κολυμπητηρίου. Προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα καθυστερήσεις τις οποίες έχουμε αναλύσει πολλάκις στο παρελθόν. Όμως αυτό το έργο θα τελειώσει μέσα στο επόμενο διάστημα και ο Δήμος της Τρίπολης με όλο αυτό το πλαίσιο και στο κολυμπητήριο και στα υπόλοιπα κτίρια που θα μπει το φυσικό αέριο αναμένεται να εξοικονομεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό σε ετήσια βάση από εδώ και πέρα. Να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ που απαγορεύτηκε. Ναι, απαγορεύτηκε με απόφαση του κυρίου Ιωάννη Μπρούτσι, που είναι ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά η τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά Θέμη είναι πως προέκυψε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρας ότι εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Αυτό πολύ απλά σημαίνει και οφείλουν να το γνωρίζουν και οι φίλοι της ΑΕΚ από την Πελοπόννησο ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας σκέφτονταν να έρθουν στην Τρίπολη την Κυριακή να δουν το ΜΑΤΣ, ότι τα εκδοτήρια θα είναι κλειστά. Θα είναι κλειστά και αύριο και το Σάββατο, αλλά φυσικά και την ημέρα του αγώνα. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο από τη στιγμή που υπάρχει sold out και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας λόγος οι φύλαθλοι της ΑΕΚ να ξεκινήσουν από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος προκειμένου να έρθουν να δουν το παιχνίδι, διότι πολύ απλά δεν θα βρουν εισιτήριο και δεν θα τους επιτραπεί καν η πρόσβαση προς το γήπεδο εκείνη την ώρα. Και να κλείσουμε με την αγωνία η οποία εκφράζεται στον χώρο των συνταξιούχων, πελοποννησιακή συνάντηση, αρκετά αυτά που σημειώθηκαν από τους εκπροσώπους των σωματείων. Έγινε μια συνάντηση πελοποννησιακή στο εργατικό κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη. Η αλήθεια είναι, Θέμη, ότι η αίθουσα του εργατικού κέντρου όχι απλά ήταν γεμάτη από κόσμο, αλλά αναγκάστηκαν να μπουν επιπλέον θέσεις για να μπορέσει ο κόσμος να παρακολουθήσει. Είναι μια εικόνα την οποία δεν τη βλέπουμε συχνά. Πολλές φορές τα σωματεία συνταξιούχων κάνουν συγκεντρώσεις και συναντήσεις με ελάχιστο κόσμο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει τεράστια πίεση στην πλευρά των συνταξιούχων και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε άλλα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Ήρθε στην Τρίπολη και μίλησε ο πρόεδρος των συνταξιούχων δημοσίου από την Αθήνα. Ανέλησε τα προβλήματα που αφορούν τα ζητήματα που αφορούν και την προσωπική διαφορά και το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και κάποια άλλα επιμέρους θέματα που απασχολούν σε καθημερινή βάση συνταξιούχους και στην Πελοπόννησο. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι η πρώτη κίνηση που θα γίνει είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 24 του μήνα. Είναι Αρτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε σε αυτά που λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης και να συνεχίσουμε, γιατί πέρα από το γενικότερο θέμα με τις επενδύσεις υπάρχει και το ειδικότερο με τις προοπτικές απασχόλησης για τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν οι μαθητές της περιοχής της Τρίπολης για τα όσα έρχονται στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Οι προοπτικές απασχόλησης στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας παρουσιάστηκαν σε μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου των σχολείων της Αρκαδίας στο πλαίσιο ημερίδας που έγινε στην Τρίπολη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στην πόλη της Τρίπολης αλλά και γενικότερα στον νομό της Αρκαδίας πραγματοποιούμε αυτή την ενημερωτική ημερίδα τόσο για μαθητές Λυκείου όσο και για σπουδαστές αλλά και για γονείς και κοινό, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην πόλη. Στον ίδιο τους τον τόπο μέσω των επενδύσεων που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Ευελπιστούμε ότι δώσαμε ένα ερέθισμα στους μαθητές για να ψάξουν περισσότερο, ανοίγουμε ένα παράθυρο και βλέπουν μόνοι τους το μέλλον τους. Μέσω επενδύσεις στην περιοχή, η συνεχώς αναπτυσσόμενη φαρμακοβιομηχανία
πρόκειται να δημιουργήσει στο εγγύς μέλλον χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη, μια και δημιουργούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα συμπληρωματικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Μας είπανε για 1.200 θέσεις που θα ανοίξουν και αφορούν όχι μόνο πτυχιούχους, αλλά και απόφοιτους δευτεροβάθμιας, γιατί έχει μια μεγάλη γκάμα από όλα αυτά. Σαφώς είναι στο επενδυτικό πλάνο και άλλων φαρμακοβιομηχανιών να έρθουν και να επενδύσουν στην περιοχή της Τρίπολης. Στην παρούσα φάση όμως, με τις δύο επενδύσεις αυτές, ήδη θα ανοίξουν τα επόμενα δύο χρόνια γύρω στις 1.200 με 1.300 νέες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, που πιστεύω ότι για την περιοχή είναι ζωτική σημασία, γιατί και θα κρατήσει τους νέους στον τόπο τους, αλλά και με μια προοπτική και να εξελιχθούν μέσα στην οικογένεια της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και, όπως προείπα, με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί με τη Σύση Τριάντου. Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα, Θέμη. Να δούμε τα δεδομένα για την ομάδα της Καλαμάτας που συνεχίζει εντός με Χανιά. Η ομάδα της Καλαμάτας προετοιμάζεται για ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Τα Χανιά συγκαταλέγονται, αν και δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή, στις κορυφαίες ομάδες του ομίλου. Στον αντίποδα η Καλαμάτα το έχει καταφέρει αυτό, έχει κάνει το 3-3. Θέλει λοιπόν να κάνει τώρα με τα Χανιά το 4-4. Ο Περικλής Αμανατίδης μέχρι στιγμής προβληματίζεται μόνο για Κάνιας και Αρίμπας, οι οποίοι κάνουν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν την Κυριακάτικη αναμέτρηση. Στις 2 το παιχνίδι, το μεσημέρι, η ομάδα της Καλαμάτας περιμένει και τον κόσμο να βρεθεί εκεί. Από αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ, όποιοι θέλουν να παρευρεθούν εκεί, και αξίζει να σημειωθεί πως θα λειτουργήσει και η οικογενειακή κερκίδα. Βλέπουμε και ένα γενικότερο άνοιγμα της ΠΑΕ στις οικογένειες, στα σχολεία. Είχαμε και αντιπροσωπεία να επισκέπτεται σχολικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Στο μεταξύ έχουμε τον διαιτητή, ο οποίος ορίστηκε, είναι ο κ. Παπαδόπουλος από τον Σύλλογο της Μακεδονίας, και έχουμε και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Χανίων, η οποία βάλεται κατά της Super League 2, διότι το παιχνίδι δεν θα είναι τηλεοπτικό. Υπήρχε χρόνος, όπως λέει στη σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να γίνει τηλεοπτικό το παιχνίδι για το ενδιαφέρον που υπάρχει, και κρούει και ένα κόδωνα κινδύνου γενικότερα για το πρωτάθλημα της Super League 2, λέγοντας πως είναι μια κατηγορία με ελάχιστα έσοδα, χωρίς το όφελος ούτε ενός ευρώ για τους παράγοντες που δίνουν το δικό τους αγώνα, και κινδυνεύει από την έλλειψη διαφάνειας, αξιοπιστίας, εσόδων κλπ. Κατά τα άλλα, το κλίμα είναι καλό και ο κόσμος περιμένει την αναμέτρηση της Κυριακής. Προφανώς, πάμε και στο βόλεϊ και στο link up. Έχουμε μία άλλη πρεμιέρα εδώ, είναι το επαγγελματικό βόλεϊ, το οποίο με το κύπελο Νίκος Σαμαράς κάνει τη δική του πρεμιέρα. Στην Ορεστιάδα γίνονται οι αναμετρήσεις, εκεί θα δώσει το παρόν και η Καλαμάτα, η οποία έχει μπει στην προκριματική φάση μαζί με τον Άθλο Ορεστιάδας και την ομάδα του Πήγασου Πολύχνης. Από τη φάση αυτή, η πρώτη φάση, προκρίνονται στην επόμενη δύο ομάδες. Στόχος είναι λοιπόν να κατακτήσει μία εκ των δύο αυτών θέσεων. Παράλληλα θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη και ότι μπορεί να σταθεί σε αυτή την κατηγορία, στην οποία θυμίζουμε πάλευε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει, με ένα μεθοδικό βεβαίως τρόπο. Στην αποστολή δεν είναι η Φέλιξ Μπλάουελ, Μαουρίτσιο Βιέιτο, Γρηγόρης Καρτσίλης και Μινά Σαραπάκης, είναι όλοι οι υπόλοιποι όμως αθλητές, και αύριο το απόγευμα στις 8 θα αντιμετωπίσουν τον Άθλο Ορεστιάδας, τον οποίο θυμίζουμε θα αντιμετωπίσουν και στην πρεμιέρα της Volley League στις 28 Οκτωβρίου. Ένα κρίσιμο τεστ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σύση, και να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας.
αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.